φέτος του 2004. Η ελληνική ομάδα ήταν βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες εμφανίσεις της, ωστόσο παρουσίασε αδυναμίες στον αμυντικό τομέα. Τους παίκτες στο τείχος, έτοιμος για να σουτάρει απευθείας, όχι, τελικά σκάβει την μπάλα για τον Νικολαίδη, 1-0. 1-0 για την Εθνική, το καλύτερο ξεκίνημα. Ο Νικολαίδης είναι απέναντι μόνος του ο Χαριστέας. Για να δούμε το τέτα τέτ, δοκιμάζει το σουτ με δύναμη αντί να πλασάρει. Για να δούμε εδώ τον Τζάρτα σε καλή θέση. Αφήνει για τον Νικολαίδη, δεν μπορεί να νικήσει. Ξανά ο Νικολαίδης, νέο σουτ, δεν πιάνει, πιάνει αέρα. Πάει να γυρίσει και πάλι για τον Γεωργιάδη. Δεν ξέρω αν είχε άλλα στο... Για να δούμε εδώ. Καλή παλιά για τον Νικολαίδη, τέτα τέτ πλασάρει 2-0. Από την ενέργεια του Μπασινά να βγει και να πρεσάρει, να κλέψει την μπάλα στη γραμμή της περιοχής. Εποφελείται ο Ντέμις Νικολαίδης μόνος του, θα κάνει το πλασέ και θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Schwierigen Bedingungen, wir mussten ja unbedingt gewinnen. Σήμερα οι προϋποθέσεις ήταν δύσκολες, έπρεπε οπωσδήποτε να κερδίσουμε. Hatten noch keinen Punkt gehabt und jetzt war das Wichtigste aber heute, dass man diese drei Punkte geholt hat. Δεν είχαμε κανέναν πόντο και ήταν πάρα πολύ σημαντικό να πάρουμε τους τρεις πόντους σήμερα. Στον Ολυμπιακό, ο πρόεδρος Σωκράτης Κόκαλης, με ανακοίνωση που εκδόθηκε, διαμηνύει ότι στηρίζει τον νέο προπονητή Γιάννη Κόλλια.